τέλος στην εικόνα αυτή με τις παράνομες πινακίδες που αυθαίρετα είναι τοποθετημένες ακόμη και στη μέση πεζοδρομίων, επιχειρεί να βάλει η Δημοτική Αρχή των Χανίων. Εφαρμόζοντας σχετικό άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καλεί τους καταστηματάρχες μέχρι τις 13 Μαρτίου να έχουν απομακρύνει όλες τις πινακίδες και επιγραφές που δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα. Βεβαίως, είναι σωστό αυτό. Γιατί να μην τις απομακρύνει, να τις απομακρύνει ο Δήμος, βεβαίως. Είναι σημαντικό να μην επηρεάζεται ειδικά ο οδηγός από πινακίδες και βέβαια οι πεζίτες. Να είναι ελεύθερη πρόσβαση στα πεζοδρόμια. Είναι σημαντικό. Όπως επίσης θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να κυκλοφορούν και πινακίδες στην ελληνική. Εν πάση περιπτώσει να δοθεί και ένας τόνος ελληνικότητα στην πόλη. Χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό, έτσι. Αν μέσα στην προθεσμία του ενός μήνα οι καταστηματάρχες δεν έχουν αφαιρέσει τις παράνομες πινακίδες, δουλειά θα αναλάβουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που έχουν εντολή να καθαρίσουν την πόλη. Ναι, δεν χρειάζονται κιόλας, ορισμένες πρέπει να φύγουν. Ναι. Πινακίδες και φωτεινές επιγραφές που ξεπροβάλλουν άναρχα τόσο σε κεντρικούς δρόμους όσο και περιαστικά δεν επηρεάζουν μόνο την αισθητική της πόλης αλλά κυρίως αποσπούν την προσοχή των οδηγών. Και το πιο τραγικό δεν είναι μόνο μέσα στην πόλη αλλά κυρίως και στην εθνική, έτσι. Υπάρχουν πάντως τέτοιες πινακίδες, είναι επικίνδυνες. Σίγουρα είναι παράνομες και πρέπει να απομακρυνθούν. Άρα δεν θα γίνει τίποτα. Σας το λέω εγκεκριμένα, επιβεβαιωμένα και ταυτοποιημένα. Είμαι από τη Μυτιλήνη. Ο Δήμος προσπαθεί δεκαετίες τώρα όχι τις πινακίδες να περιορίσει, αλλά και τις παράνομες καταλήψεις πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα κλπ. Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις πόλεις και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες αποκατάστασης της εικόνας τους από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές.